για τις δικαστικές και νομικές μάχες του ΠΑΟΚ. Θα μιλήσουμε με τον έγκριτο νομικό, τον κύριο Μπάμπη Αποστολίδη, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Να είστε γεροί. Η βόμβα τι έγινε? Η βόμβα, να, εκεί ψάχνουν τα σκυλιά, κάνουν, εντάξει, ως συνήθως δεν υπάρχει, αλλά μια φορά που υπήρξε κόντεψε να έχουμε. Ναι. Όντως. Και διπλή φάρσα κιόλας, λένε, κύριε Αποστολίδη. Κάτι, κάποιος είχε σοβαρή υπόθεση μάλλον. Διπλό τηλεφώνημα. Ήταξε, καθημερινά δικάζονται σοβαρές υποθέσεις, ναι, που απειλούνται ποινές ισοβίων καθήρυξεων ή πολυετών καθήρυξεων. Σωστά. Τώρα εξαρτάται από το είδος του εγκληματία, ας πούμε. Σωστά. Σωστά. Τώρα εδώ έχουμε έναν άλλο. Μια φορά, αν θυμάστε, ναι, ότι η έκρηξη την ώρα πόδια να βγάλω τα σκαλιά από την πύλη αξιού από εκείνη την είσοδο και ξαναμπήκα μέσα και είχα βγάλει στην αγκαλιά έναν καημένο. Πω. Ο οποίος ήταν βγει μέσα στις σκόνες, παραμέσα δεν πήγα κι εγώ και ήταν υπάλληλος στο δικαστήριο. Πάλι μέσα στα γεγονότα ήσασταν δηλαδή, πάλι στην πρώτη γραμμή. Στην πρώτη γραμμή. Άμα δω τέτοιο ορμάω, δεν γίνεται. Σωστά. Τώρα, αν ήσασταν στην θέση των νομικών του ΠΑΟΚ, θα ορμούσατε περισσότερο? Κοίταξε, αυτή είναι απάντηση στην οποία δεν θα σου απαντήσω και δεν θα σου απαντήσω συνειδητά. Απλά θέλω να σου πω ότι η θέση μου είναι πάρα πολύ λεπτή και ότι το νομικό συμβούλιο του ΠΑΟΚ κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. Ναι. Ναι. Την όλη από υπόθεση εκεί και πέρα, ναι, εγώ είχα δώσει μια κατεύθυνση, αυτό μπορώ να σου το πω, δεν είσαι ακούστηκα. Και όταν λέω είχα δώσει κατεύθυνση, είχα δώσει κατεύθυνση διημών. Ναι. Των μέσων μαζικής ενημέρωσης και εγγράφος. Ότι κύριε, αυτή την υπόθεση μην την παίρνετε στα αστεία. Η άλλη είναι πολύ οργανωμένη, είναι το βαθύ κράτος των Αθηνών. Mm-hmm. Και ότι καλό θα ήταν σε αυτήν την γελία επιτροπή από πλευράς συνθέσεως, διότι είναι γελίο ο τρόπος με τον οποίο συνετέθη, ναι, και αντικαταστάθηκαν μέλη, έτσι βγάζει μάτια. Είναι το... ο διαιτητής είναι φιασμένος. σε αυτό θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να αντιδράσει, γιατί πολλοί λένε ότι εξ αρχής με το θέμα της σύστασης επιτροπής θα έπρεπε ο ΠΑΟΚ, έκανε βέβαια μετά μηνύσεις κτλ., θα έπρεπε από πριν όμως να μην αφήσει να δικάσει αυτή η επιτροπή με αυτή τη σύνθεση. Με αυτή την άποψη συμφωνώ. Συμφωνείτε. Διότι υπήρχε και τυπικό κόλλημα, δεν είχε αναγγελθεί αρμοδίως στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Ναι. Άρα η αλλαγή. Υπήρχε πάτημα, τέλος πάντων, να το πούμε για να το καταλάβει ο κόσμος. Ναι. Εγώ είχα δώσει βέβαια την άποψή μου και είπα από την αρχή ότι ξέρετε, αυτή η γελία υπόθεση της πολυδιοκτησίας εντός, ναι, εισαγωγικών. Ναι. Έχει υπάρξει σε μεγαλύτερο βαθμό, που ήμουν ίσως ο πρώτος που το είπα, στην υπόθεση ληψίας Σάλτου. Με κοινό μέτοχο και κοινό διοικητικό συμβούλιο τη Red Bull. Ναι, σωστά. Διαχειρίστηκε ο τάδε ελβετός δικηγόρος, ο οποίος την καθάρισε με Άζαξ, και ότι αυτός ο γνωστός ελβετός δικηγόρος είναι, αν θέλετε, και ο άνθρωπος τον οποίον πολλές φορές η UEFA τον χρησιμοποιεί τις δικές της νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, δηλαδή στο καθεστώς που την διέπει. Έτσι, είναι ένας άνθρωπος τόσο εξειδικευμένος, ο οποίος ανεξαρτήτως ότι δεν θα μπορούσε να παρασταθεί ως δικηγόρος, λόγω του ότι είναι Ελβετός, ναι, πάρτε τον μαζί σας ως τεχνικό σύμβουλο, θα σας πει πολλά πράγματα και να τον έχετε μαζί σας και στη συνεδρίαση. Και ουσιαστικά θα έπαιζε εντός έδρας, σαν να λέμε, θα έπαιζε. Ναι, ότι να αντιληφθεί η επιτροπή αυτή εκεί ότι είναι ένα μάτι της UEFA πολύ σκληρό και πολύ δυνατό, ο οποίος θα καθοδηγούσε σε ένα βαθμό, δεν θέλω τους είπα εγώ να πω μπροστά, δεν θέλω, εφόσον η διοίκηση του ΠΑΟ δεν μου έκλεισε την πόρτα, εγώ σας λέω αυτό, κάντε το, ακούστε, δεν μ' άκουσα, τώρα δεν ξέρω τι θα κάνουν, έτσι κι αλλιώς κάποια στιγμή σε αυτόν ή σε κάποιον άλλον θα καταλήξουν όταν θα πάνε στο ΚΑΣ. Στο ΚΑΣ, ναι. Όντως. Αν ο μη γέννητο φτάνει στο ΚΑΣ, ελβετός δικηγόρος ουσιαστικά θα χρησιμοποιηθεί. Mm-hmm. Έτσι. Τώρα εγώ είχα αυτή την εμπειρία, ξέρετε. Ναι. Από τότε που ήμουνα τα πράγματα και είχα υπερασπιστεί στην Ελβετία, αν θυμάστε, επί Βουλινού εκείνη τα δύο χρόνια που είχαμε φάει με την Paris Saint-Germain. Αποκλεισμό από τον κάθε αποκλεισμό, ευρωπαϊκή, ναι, διοργάνωση. Ναι, ναι.
Ναι, που μπήκανε μέσα και τα κάνανε μαντάρα, όπου κατόρθωσαμε να το μειώσουμε με τη συνεργασία αυτού του ανθρώπου στον ένα χρόνο. Από τότε είναι ενεργός αυτός. Ναι, δεν ήταν δύο χρόνια δηλαδή. Ναι. Ενώ δύο αγωνιστικές περιόδους κιόλας, όχι δύο χρόνια χρονολογικά, ημερολογιακά. Ναι. Δύο αγωνιστικές περιόδους είχαμε πάει. Την εκτίσαμε τη μία, την άλλη χρονιά δεν είχαμε βγει τότε με τα χάλια που είχαμε την Ευρώπη και κερδίθηκε στο δεύτερο βαθμό το δικαστήριο της UEFA αυτή και έγινε από τα δύο ένα χρόνο. Ήξερα λοιπόν και ξέρω πώς λειτουργεί εκεί το σύστημα και ποια κουμπιά, ξέρετε, πάνω στο πιάνο πρέπει να πατήσεις για να βγει καλή μουσική. Διότι αν τα πατάς έτσι θα βγει άναυτη μουσική. Εννοείται. Εννοείται. Έτσι. Λοιπόν, εντάξει, δεν είσαι ακούστηκα, δεν έχω. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι, οι συνάδελφοί μου εκ Θεσσαλονίκης που χειρίστηκαν την υπόθεση δεν κάναν καλή δουλειά. Σε σημείο που να σκέφτομαι ότι ακόμη και ο δικηγόρος του Ντόναλντ Τραμπ να ήταν σε αυτή την υπόθεση, ότι μπορεί η απόφαση να ήταν η ίδια. Δεν θα ήταν. Δεν θα ήταν. Τέλος πάντων. Τι προβλέπετε τώρα με την εμπειρία σας για να δούμε αν τελικά υπάρχει ελπίδα, υπάρχει κάτι... Για μένα υπόθεση δεν υπάρχει, όπως λένε στην Αμερική. Α, δεν υπάρχει. Όπως λέει η εισαγγελία εκεί που εισαγάγει την υπόθεση στα δικαστήρια, ότι δεν υπάρχει υπόθεση για να σχετιδίου, για μένα υπόθεση δεν υπάρχει. Η δικαστής του πρώτου βαθμού έκανε τον Πόντιο Πιλάτο. Είπε ανεξαρτήτως της ουσίας, εγώ δεν μπαίνω να εξετάσω στην ουσία και δέχομαι ως δεσμευτική την απόφαση της ΕΕ. Εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ ότι η τακτική δικαιοσύνη αυτό τώρα θα ρωτούσε μπορεί να είναι δέσμια μιας δικαιοδοτικών διοικητικών οργάνων. Τι σώει αθλητικός δικαστής είναι, τι σώει πρωτοβάθμιο όργανο είναι αν δεν δικάζει. Και δεν γίνεται. Είναι και αντισυνταγματικό. Ακόμη και νόμος να υπάρχει, που δεν είναι σαφής, που να λέει ότι είναι δεσμευτική η απόφαση της ΕΕ ως προς την ουσία για τους δικαστές, είναι αντισυνταγματικό, διότι καταργεί ουσιαστικά και τον πρώτο και τον δεύτερο βαθμό της δικαιοσύνης, σωστά, η οποία λειτουργεί με άλλα πρότυπα και άλλα κριτήρια. Και ουσιαστικά αυτό αναιρείται η ίδια η ύπαρξης του δικαστηρίου. Όταν ένα δικαστήριο λέει, ξέρετε, εγώ το μόνο που έχω να κάνω δικάζοντας μια τέτοια προσφυγή σε πρώτο ή σε δεύτερο βαθμό είναι να αποφασίσω μόνο επί των ποινών που διαγράφει ο νόμος και όχι επί της ουσίας, αυτό αναιρείσαι σαν. Βέβαια. Έτσι δεν είναι. Τι δικάζεις για να μου πεις πόσα χρόνια θα μου ρίξεις. Ναι. Δεν είναι δικαστήριο αυτό. Επιβεβαιώνει την ποινή, πιστοποιεί την απόφαση μιας επιτροπής, δηλαδή... Έτσι. Τώρα, ο ΠΑΟ κάνει έφεση σήμερα και θα ζητήσει γρήγορη δικάσιμο. Και πολύ καλά θα κάνει. Και μετά είπαμε ο επόμενος βαθμός είναι το ΚΑΣ, ομιγέννητο αν χρειαστεί. Είναι το ΚΑΣ. Άκουσε να σου πω, αδερφέ, εμείς φέτος βγάλαμε μόνιμα στα μάτια μας. Και να δικαιωθούμε στη δευτεροβάθμια, ξέρουν τώρα αυτοί πατάνε τα κουμπιά με μείον 7, που είμαστε όχι μείον 7 τη βαθμολογία, μείον 7 στην τελική, στην ποινή. Την αφαίρεση των ποινών. Α, μείον 7 τη βαθμολογία, την αγωνιστική λέτε. Τη βαθμολογία, τώρα να είμαστε εντάξει, αυτά τα γίνονται, δεν λέω. Όπως έγινε αυτό του Ολυμπιακού μέσα στην τέτοια, στην Αγγλία. Σωστά. Γίνονται και τέτοια θαύματα. Ναι. Αλλά, ναι, με την Arsenal. Αλλά αυτή η ομάδα σήμερα έτσι όπως παρουσιάζεται, που μια φορά με όρμησα να με φάει γιατί είπα αυτή η ομάδα έχει προσδοθεί από κορονοϊό ας πούμε ή έχει γρυπόδε σύνδρομο. Τι σχέση έχει αυτή η ομάδα της αρχής του Άγιαξ που είδαμε, με την ομάδα που παρουσιάζεται. Εντάξει. 58 χρόνια παουξής είναι. Λέτε δηλαδή ότι εκτός από τον πόλεμο που δέχεται, έκανε και η ίδια λάθη και κάνει και η ίδια λάθη που βοηθάει τους εχθρούς της. Η ομάδα δεν είναι αυτή που πρέπει. Δηλαδή όποιος πιστεύει ότι μπορούμε να ανατρέψουμε αυτό το μείον 7 βαθμολογικά χωρίς την αφαίρεση των
Μείον 7. Ναι, που είναι, πάμε στους μείον 10. Εντάξει, είναι δύσκολο, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Είναι δεδομένο και νομίζω το παραδέχονται, το παραδέχονται όλοι. Άρχισαν να το παραδέχονται, γι' αυτό το δείχνουν για τα στατιστικά στοιχεία. Από τα 6-7 πόσα τα ντέρμπι, ένα κερδίσαν. Ναι, σωστά. Πάντως υπάρχουν πολλοί που λένε ότι δεν είναι μόνο απλά η ομάδα και ο ΠΑΟΚ, αλλά είναι ίσως και λίγο πιο πολιτικό το ζήτημα, ότι είναι στόχος ο Σαββίδης να τον διώξουν, να φύγει κτλ. Συμφωνείτε με μια τέτοια προσέγγιση? Ακούστε να σας πω. Δύο κλεμμένα πρωταθλήματα λένε σε 3 χρόνια. Δεν είναι μακριά της πραγματικότητας μια τέτοια αντίληψη. Αν σκεφτείτε ότι ο μόνος που επένδυσε στη Βόρειο Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης, τα δύσκολα, και έδωσε ψωμί σε καμιά 5.000 ανθρώπους. Ναι, μεροκάματο, τίμιο μεροκάματο στις επιχειρήσεις του, είναι ο Σαββίδης. Αν ο Σαββίδης αυτά τα λεφτά τα επένδυε στην Αθήνα, η επίσημη γλώσσα του κράτους ήταν η ποντιακή. θα τον είχαν κάνει άγαλμα. Άγαλμα, ναι, άγαλμα. Δεν θα ήταν όλος ο Πόντιος. Ναι. Το δε έργο του Σαββίδη, με τον οποίο εγώ μπορώ να έχω 1, 2, 3, 5 διαφωνίες σε ναι, πολλά πράγματα, ναι. Καθένα. Αλλά αυτό δεν ακυρώνει την παρουσία του Σαββίδη. Έτσι, και να μην υπήρχε ο Σαββίδης την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα, έπρεπε να τον εφεύρουμε. Σωστό. Έτσι, έπρεπε να τον εφεύρουμε. Ναι. Το ότι μπορεί κάποιος να διαφωνεί με ορισμένες ενεργές του ή ότι έτσι ή ότι αλλιώς, αυτό δεν λέει τίποτα. Δεν αναιρεί την μεγάλη ωφελημότητα, στο πω έτσι, οικονομικά, διοικητικά, αθλητικά, ποδοσφαιρικά, μέσα στη χώρα του Σαββίδη. Εντάξει, η Αθηναίοι τη δουλειά τους κάνουν. Καλά, εννοείται, εννοείται, εννοείται. Μάλιστα. Κύριε Αποστολή, ναι. Αλλά κοιτάξτε να σας πω τώρα. Mm. Εγώ εδώ φοβόμουν, και αυτό το λέω αστειευόμενος, έτσι, μην εκρηφθεί. Και μου κάνει ο Μπαρμπασάβας καμιά μήνυση, αν και ξέρεις τώρα στεναχωρέθηκα μου κάνει ο Μπαρμπασάβας. Μήνυση ο Μπαρμπασάβας, μήνυση θα κάνει στο Λευκό Πύργο σε λίγο. Γιατί υπάρχει. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω το εξής, ότι το θέμα είναι πολιτικό. Είναι και εξυπηρετείται αυτή τη στιγμή ο πρωθυπουργικός κουμπάρος. Σταματώ εδώ. Νομίζω ότι οι κινήσεις του Αβγενάκη, είστε ξεκάθαρος, ναι. Ναι, εξυπηρετείτε. Ναι. Τώρα, για ποιους λόγους εξυπηρετείτε? Τώρα, να σου πω και το άλλο. Ας μην έλεγε και ο δικός μας ο Ιβάν. Δεν πρόκειται να γίνει πρωθυπουργός. Να γίνει πρωθυπουργός. Ναι, αλλά στον αντίποδα το επιχείρημα λέει όμως ότι μετά ο Μητσοτάκης πέρασε τροπολογία για τον ΠΑΟΚ, για να μην υποβιβαστεί. Δεν πέρασε για τον ΠΑΟΚ, να μην μπερδευόμαστε. Πέρασε για τον Ολυμπιακό. Δοθήσεις ευκαιρία στο ότι τάχα εξυπηρετείται ο ΠΑΟΚ και δεν υποβιβάζεται. Ναι. Κάναν αυτή την τροπολογία που αφορά εξόχως τον Ολυμπιακό. Διότι οι καταδίκες που θεωρώ ότι θα επέλθουν στον κύριο Μαρινάκη για τα στημένα, για το ένα, για το άλλο, τρεις διώξεις έχει, δεν είναι? Σωστά. Υποχρεωτικά θα οδηγούσαν σε υποβιβασμό τον Ολυμπιακό. Οπότε λέτε ότι το δέντρο είναι το δέντρο είναι ο ΠΑΟΚ, αλλά το δάσος είναι ο Ολυμπιακός. Το δάσος είναι ο Ολυμπιακός. Το δάσος είναι ο Ολυμπιακός. Κατά σώσανε τον ΠΑΟΚ. Σιγά, ας το ρίχναν τον ΠΑΟΚ. Ούτε και οι ίδιοι στον Πειραιά θέλουν να πέσει ο ΠΑΟΚ. Εδώ δεν ρίξαν και τον Παναθηναϊκό. Και μάλιστα υπερψήφισε κατά πλειοψηφία. Ψήφισε υπέρ του Παναθηναϊκού να μην πέσει για τα άλλα θέματα, θυμάστε. Τα οικονομικά. Και δεν ήταν έτσι ο φάκελός του, ναι. Και ο ίδιος ο ΠΑΟ. Κανένας από τους μεγάλους δεν θέλει τον άλλον στην πίτα εθνική. Μόνο για τον Ηρακλή ψήφισαν όλοι, κύριε Αποστολίδη, να πέσει. Μόνο για τον Ηρακλή ψήφισαν όλοι να πέσει. Ναι, μόνο για τον Ηρακλή. Άλλο σκάνδαλο. Άλλο σκάνδαλο κι αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Θα τα πούμε και πάλι. Ευχαριστούμε για τις γνώσεις που μας βοηθήσατε να έχουμε. Να είστε καλά.